Θα πάμε τότε να κάνουμε έτσι μια βόλτα, ένα γαστρονομικό ταξίδι μέχρι την περιοχή της Δράμας. Και εκεί μας περιμένει ο κύριος Άγγελος Καλλίας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας. Χαίρετε κύριε Καλλία. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας προσφέρατε το προηγούμενο διάστημα πολλούς πιστικούς λόγους για να επισκεφθούμε την περιοχή μας. Πήραμε μία γεύση από τα πλάνα που μας στείλατε. Υποσχόμαστε ότι την επόμενη φορά θα είμαστε εκεί να τα δούμε όλα από κοντά. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για το διήμερο αυτό φεστιβάλ γαστρονομίας. Τι ακριβώς είδαμε στη Δράμα και για το τι είναι η αρχή αυτή. Γιατί τι θα αρχίσει μετά από αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος σας? Έτσι ακριβώς. Ο στόχος είναι η Ένωση Ξενοδόχων να αναδείξει τον πρωτογενή τομέα, τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην περιοχή της Δράμας, στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Οι επιρροές από τον Διόνυσο είναι πάρα πολλές. Έχουμε το ιερό του Διονύσου. Έτσι λοιπόν αναζητούμε και αναδεικνύουμε τα προϊόντα τα οποία παράγει η γη του Διονύσου. Με απότερο σκοπό να δημιουργήσουμε μια γαστρονομική ταυτότητα στη Δράμα, να δημιουργήσουμε πιάτα τα οποία θα έχουν επιρροές από εκείνη την εποχή, αλλά και την παράδοση την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Δράμα υπάρχουν μικρασιάτες, πόντι, τοπικοί θρακιώτες. Όλα αυτά πρέπει να τα παντρέψουμε και να τα αναδείξουμε. Με αποτέλεσμα να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο θα αναζητά τη γαστρονομική εμπειρία στη Δράμα, την οποία μπορεί να την παντρέψει πάρα πολύ άνετα με την ινική εμπειρία, η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως εδώ και μία εικοσαετία στη Δράμα με τα επισκέψιμα ηνοπία. Ο στόχος νομίζω επετεύχθη. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο καταπληκτικό με πάρα πολύ κόσμο να έρχεται. Βέβαια, ήταν μια δουλειά τριμήνου όπου γυρίσαμε όλους τους παραγωγούς, τους είδαμε, τους γνωρίσαμε μαζί με τον σεφ με τον οποίο συνεργαζόμαστε, με τον Τζόναθαν Χάρνετ. Όπου μέσα από αυτή την εμπειρία την οποία αποκομίσαμε εμείς οι ίδιοι, κάναμε και γευστικές παρουσιάσεις ή προτάσεις. Να αναφέρουμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα προϊόντα της δραμηνής γης, τα οποία αποτέλεσαν και έμπνευση για τους σεφ. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά κυριολεκτικά είναι πάρα πολλά και η παραγωγή με τους οποίους εργαστήκαμε είναι περίπου 30. Έχουμε τα μανιτάρια, έχουμε το λάδι, έχουμε την ελιά, έχουμε το χαλβά, έχουμε τις πιπεριές, έχουμε τις ντομάτες, έχουμε τα ρεβίθια μας, έχουμε τα φασόλια μας, έχουμε τις πατάτες του νευροκοπίου, έχουμε τα αλαντικά μας, έχουμε τα τυροκομικά μας. Ξεχνάω πράγματα. Σίγουρα, είναι γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η λίστα. Είναι προϊόντα τα οποία, κύριε Καλλία, χρησιμοποιείτε και εσείς στα ξενοδοχεία σας ως Ένωση Ξενοδόχων για να τα προβάλλετε αυτή φυσικά. Αυτή είναι η λογική. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στο ξενοδοχειακό επιμελητηρίου εδώ και 12 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει ο θεσμός του ελληνικού πρωινού. Η λογική του ελληνικού πρωινού ήταν να ενεργοποιηθούμε, να ευαισθητοποιηθούν, να θέλετε, τα ξενοδοχεία ή οι επιχειρήσεις μας να αναδείξουν τον πρωτογενή τομέα για να δώσουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να καταλάβει και να κατανοήσει ότι τα πρωινά μας σερβίρονται με παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα. Εμείς το πήγαμε απλά ένα βήμα παραπάνω. Ότι μπορούμε πλέον να εμπλουτίσουμε τα μενού μας στα ξενοδοχεία, στα επισκεπτικά μας τμήματα, με προϊόντα για τα μεσημεριανά και τα βραδινά. Άρα λοιπόν η εμπειρία να είναι ακόμα περισσότερη, ακόμα μεγαλύτερη, και αν θέλετε, αυτό αν παντρευτεί με τα επισκέψιμα πλέον ελαιοτριβία, με τα επισκέψιμα πλέον τυροκομεία και όλα τα άλλα τα οποία μπορούν να γίνουν επισκέψιμα μέσα από το θεσμό που ξεκινάει το Υπουργείο Τουρισμού, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η γαστρονομική εμπειρία θα μπορεί να προσφέρει στον κόσμο τεράστια ευκαιρία για γνώση, για επαφή με το περιβάλλον, με επαφή με τον πρωτογενή τομέα. Και ο τουρισμός είναι ένα βασικό κομμάτι της τουριστικής καμπάνιας για τη Δράμα, κύριε Καλλία. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αυτή η διετία της πάυσης, της πανδημίας, των περιορισμών, μας κράτησε λιγάκι πίσω σε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, φανταστείτε ότι αυτό ήταν ένα πρόγραμμα, το οποίο, ένα project, το οποίο το είχαμε δρομολογήσει προτετραετίας. Το σχεδιάζαμε πριν από 4 χρόνια, ήταν να το υλοποιήσουμε λίγο πριν, να ξεκινήσουμε το υλοποιούμε λίγο πριν από την υγειονομική κρίση. Εκ των πραγμάτων σταματήσαμε, αλλά μας βοήθησε, διότι αναθεωρήσαμε και πολλά πράγματα από τον αρχικό μας σχεδιασμό. Και ένα από αυτά ήταν και το φεστιβάλ το οποίο είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά θα μας βοηθήσει και για την επόμενη μέρα, καθώς έχουμε αλλάξει αρκετά το σχεδιασμό μας και το έχουμε κάνει ακόμα πιο εξωστρεφή. Διότι ξέρετε, η λογική μας, ναι, μεν ήταν να γνωρίσει ο Δραμηνός αρχικά τα προϊόντα, αλλά η δικιά μας η θέση είναι να γνωρίσει η Ελλάδα και η Ευρώπη τα προϊόντα τα οποία παράγουμε και το τι μπορούμε να δημιουργήσουμε γαστρονομικά. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το ταξίδι της γαστρονομικής ταυτότητας της Δράμας θα ταξιδέψει. Θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα πάει στην Αθήνα, σε διάφορες πόλεις, με διάφορα event τα οποία θα γίνονται σε τοπικό επίπεδο, στο οποίο θα επισκεπτόμαστε, αλλά επίσης και στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το περιμένουμε και εδώ με χαρά. Κύριε Καλλία, λέγαμε ότι το 2022 είναι έτσι μια μεταβατική χρονιά για τον τουρισμό. Είδαμε βέβαια καλές επιδόσεις στην καλοκαιρινή περίοδο που προηγήθηκε. Η Δράμα περιμένει τουρισμό, φαντάζομαι, τους επόμενους μήνες, αμέσως μετά το καλοκαίρι περισσότερο. Τι προσδοκίες έχετε για τους επόμενους μήνες μέχρι και το τέλος του έτους?
Κοιτάξτε, είναι αν θέλετε, η ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε είναι διπλή. Δηλαδή, από τη μία, το ότι ναι, πήγε πολύ καλά ο καλοκαιρινή περίοδος, mm-hmm. άρα λοιπόν τα ξενοδοχεία γεμίσανε κόσμο. Θεωρούμε ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και ο χειμώνας. Και η δεύτερη είναι τι πραγματικά θα μείνει στα ταμεία. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεται κάποιος, όπως βλέπουμε και στα νοικοκυριά μας και στον προϋπολογισμό τον οικογενειακό, ότι είναι μεν δουλεύουμε, εργαζόμαστε, αλλά τα χρήματα δεν φτάνουν γιατί έχουν αυξηθεί οι ανάγκες. Κάπως έτσι είναι και στις επιχειρήσεις μας. Mm-hmm. Υπάρχει δουλειά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον ρυθμό τον οποίο εξελίσσεται η χειμερινή περίοδος, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το πώς θα ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, καθώς το ενεργειακό κόστος είναι πλέον κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Mm-hmm. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα: ένα ξενοδοχείο σε μια ορεινή περιοχή πέρυσι έδινε 13 περίπου 14 χιλιάρικα. Φέτος ήρθε λογαριασμός, πέρυσι μάλλον το Μάρτιο, του ήρθε λογαριασμός 35. Άρα λοιπόν, φορές mm-hmm. επάνω. Είναι οπότε ζητήματα αυτό... που θέτετε όλοι οι εκπρόσωποι του ξενοδοχειακού κλάδου έτσι και ακριβώς, τα βιώνετε καθημερινά. Εμείς αυτό που ευχόμαστε είναι αυτό το restart που έχει γίνει να μην σταματήσει και πάλι, κύριε Καλία. Και μόνο ευχάριστα νέα να έχουμε από τον τουριστικό κλάδο. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω από τις 15 μέρες των εορτών. Διότι, mm-hmm. όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γίνεται πολύ μεγάλος δώρος για τις 15 μέρες των εορτών. Το πόσο γεμίζουμε, το πόσο καλά πηγαίνουμε. Αλλά η χειμερινή περίοδο, όπως και η καλοκαιρινή, είναι 130 μέρες. Άρα, λοιπόν, και το κρατώ ξενοδοχεία... αυτό, γιατί έτσι και αλλιώς στη Δράμα είναι δυνατή η περίοδος των εορτών και λόγω της Ονειρούπολης. Ευχόμαστε να επιμηκυνθεί αυτή η περίοδος. Αυτός είναι ο στόχος. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε και από κοντά και να σας φιλοξενήσουμε. Και εμείς αυτό θα θέλαμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Δεσμευόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Καλία.